Τη διαβεβαίωσή του ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ομαλή ροή των υλικών έδωσε σήμερα ο διοικητής των δύο διασυνδεόμενων νοσοκομείων της Λάρισας, κ. Ηλίας Κυλάκος, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των προθέσεων των προμηθευτών να προχωρήσουν στη διακοπή παράδοσης υλικών σε 6 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, εξαιτίας υπέρογκων οφειλών του ΕΣΥ. Όπως υπογράμμισε σε δηλώσει του διοικητής, ο κ. Κυλάκος, στο Πανεπιστημιακό υπάρχουν παλές οφειλές μέχρι τέλους του 2009 ύψους 8,5 εκατομμύριων ευρώ. Για το 2010 το Ίδρυμα οφείλει 3,3 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία όμως υπάρχουν, αλλά οι προμηθευτές δεν μπορούν να τα πάρουν αν δεν συμμορφωθούν με το άρθρο 14 του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ενώ για το 2011 υποστήριξε πως έχουν πληρωθεί όλοι οι προμηθευτές για το πρώτο τρίμηνο και αρκετοί μέχρι και το πρώτο εξάμηνο, ενώ αναμένονται 15 εκατομμύρια ευρώ από επιχορηγήσεις. Υπάρχουν παλαιές οφειλές προμηθευτών, οι οποίοι δηλαδή μέχρι τέλος του 2009, οι οποίοι δεν μπήκαν στη ρύθμιση, ενώ μπορούσαν να μπουν στη ρύθμιση. Αυτά είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτά έχουμε οδηγία από το Υπουργείο. Ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ, πήραμε μια επιχορήγηση 1,5 εκατομμύρια ευρώ, πληρώσαμε αυτούς που μπορέσαμε να πληρώσουμε και υπάρχουν 8,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν μπορούν να πληρωθούν. Γιατί οι προμηθευτές δεν μπήκαν στη ρύθμιση, ενώ μπορούσαν να μπουν στη ρύθμιση, και κάποιους δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε γιατί έχουν γίνει πράξεις από το ελεγκτικό συνέδριο. Όπως υποστήριξε ο κ. Κυλάκος, το ταμιακό υπόλοιπο ενός νοσηλευτικού ιδρύματος έχει να κάνει με τον ρυθμό που πληρώνουν και τα ασφαλιστικά ταμεία, επισημένοντας πως ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν πληρωθεί οι προμηθευτές με τα λιγότερα έξοδα. Κατανοεί, όπως τόνισε ο κ. Κυλάκος, την ανασφάλεια των πολιτών, αλλά τους καθησύχασε λέγοντας πως δεν τους επιφυλάσσονται εκπλήξεις από τη νέα χρονιά.